από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Κεσαριανή ως και την Πάτρα, για άλλο ένα βράδυ στήθηκαν κορονοπάρτι, ακόμα και συναυλίες, ενώ δεν έλειψαν και τα απρόοπτα. Στη Θεσσαλονίκη, νεαροί μπήκαν στο απειθήτα στα γρασίδια της Φιλοσοφικής με ποτά και δυνατή μουσική, με τις αποστάσεις να πηγαίνουν περίπατο, σχεδόν κανείς να μην φοράει μάσκα και την αστυνομία να απουσιάζει, παρότι είχαμε 4 εισαγγελικές παρεμβάσεις και τις προηγούμενες ημέρες, τα απογεύματα περιμετρικά του Πανεπιστημίου, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ελέγχους. Τα ξημερώματα, μάλιστα, ομάδα νεαρών ανέβηκε σε μπουλντόζα που βρισκόταν στο χώρο λόγω έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και σύμφωνα με πληροφορίες την έφτασαν σε λειτουργία. Ένας 22χρονος έπεσε από το όχημα και οι φίλοι του, χωρίς να το καταλάβουν, τον παρέσυραν και τον τραυμάτισαν στο πόδι. Διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο, όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στην Κεσαριανή, σε χώρο του σκοπευτηρίου, οι πυρσοί έκαναν τη νύχτα μέρα. Διοργανώθηκε συναυλία με μεγάλη συμμετοχή κόσμου, αψηφώντας τα μέτρα και διασκέδασαν σαν να μην υπάρχει πανδημία. Η αστυνομία συνέλαβε 4 άτομα με τις κατηγορίες της παράβασης των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού και της διατάραξης κινήσεις ησυχίας, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Στην Πάτρα, εκατοντάδες νεαροί συγκεντρώθηκαν για άλλο ένα βράδυ στην περιοχή του Φάρου, όπου διασκέδαζαν και χόρευαν με ένα ποτό στο χέρι, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Θεσσαλονίκη οδηγό! Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται τα κορονοπάρτι με φωτορυθμικά, DJ, ηχεία και μπαρ σε μυστική τοποθεσία, που ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες με μηνύματα στα social media.